Είναι αμαρτία εάν δεν δίδει κανείς ελεημοσύνη. Απάντησες. Ασφαλώς και είναι. Για να καταλάβει κανείς πόσο κακό και πόση αμαρτία είναι το εάν δεν δίνει κανείς, εάν δεν βοηθάει τον έχοντα ανάγκη, θα μπορούσε να υποβάλει να κάνει την εξής ερώτηση. Ήταν αμαρτία αυτό που έκαναν ο ιερεύς και ο Λεβίτης αφήνοντας τον μεσοπεθαμένο εκείνον άνθρωπο που είχε πέσει στα χέρια των ληστών, αβοήθητον και απεριποίητον? Όχι απλώς αμαρτία ήταν, αλλά έγκλημα ήταν. Αυτό τούτο γίνεται εάν δεν δίδει κανείς την κάθε βοήθεια που θα έχει ανάγκη όποιος συνανθρωπός μας τύχει μπροστά μας. Έπειτα, εκτός αυτού δηλαδή, υπάρχει και η ρητή εντολή του Θεού που διατάσσει να αγαπάμε τον πλησίο μας, τον συνανθρωπό μας, λέγοντας «αγαπήσεις τον πλησίος ως εαυτόν». Αυτή είναι η δεύτερη εντολή. Άρα, η μη εφαρμογή της εντολής αυτής επιφέρει μεγάλη τιμωρία. Και ακόμη, η καταπάτηση των ανθρωπίνων αισθημάτων που μας επιβάλλει η αγάπη μας προς τους άλλους δείχνει άνθρωπο σκληρό και αγενή. Πώς λοιπόν ο άνθρωπος αυτός, ο σκληρός, ο άπονος, ο χωρίς αγάπη θα έχει οποιαδήποτε σχέση με το Θεό και την Εκκλησία? Γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι είναι αμαρτία και μεγάλη μάλιστα όταν δεν δίδει κανείς ελεημοσύνη, εφόσον έχει. Και θυμηθείτε ακόμα και αυτό που γράφει ο Απόστολος Ιάκωβος στο δεύτερο κεφάλαιο. Ιγάρ κρίσις ανέλεος το μη ποιείς αντιέλεος. Στον σκληρό και στον άσπλαχνο και ανελεήμουν άνθρωπο, η κρίση και η καταδίκη θα είναι ανέλεος, χωρίς έλεος, χωρίς συγχώρεση. Ώστε όχι μόνο είναι αμαρτία, αλλά η στέρηση της ελεημοσύνης μας στερεί και το δικαίωμα του κοινωνικού ανθρώπου. Μας κάνει απανθρώπους και υποκριτάς. Ερώτησης. Πώς αναδίδουμε ελεημοσύνη και τι να δίδουμε? Απάντησης. Αυτό είναι άλλο ερώτημα και είναι λίγο δύσκολο, γιατί μας καλεί να εφαρμόσουμε τον νόμο της αγάπης, τον νόμο της ελεημοσύνης με συνέπεια, με το πραγματικό νόημα της αγάπης. Με το πόσα θα δίνει κανείς δείχνει και το τι ποιότητα χριστιανός είναι. Ένας που αγαπά τον Θεό και αγωνίζεται να εφαρμόσει τον νόμο δεν θα δυσκολευτεί να βοηθήσει όσο καλύτερα και όσο περισσότερα παίρνει τους αδελφούς του Κυρίου σε ό,τι έχουν ανάγκη. Ούτε θα πει «άστο και βλέπουμε, τα λέμε άλλη φορά». Όχι. Γι' αυτό πρέπει να δίνουμε τόσα όσα έχει ανάγκη ο αδελφός. Και αν δεν έχω εγώ όλα εκείνα που απαιτεί η ανάγκη, δεν θα πρέπει να παρατηθώ, δεν θα πρέπει να τον εγκαταλείψω, αλλά θα πρέπει να κάνω ό,τι έκαναν και εκείνοι του Ευαγγελίου που συγκεντρώθηκαν τέσσερι, γιατί ένας δεν μπορούσε, και μετέφεραν τον παραλυτικό στο Χριστό για να τον θεραπεύσει. Δεν είπε ούτε ένας ότι δεν μπορεί, ούτε σταμάτησε, αλλά ούτε ο δεύτερος ούτε ο τρίτος, αντιθέτως, εφρόντισαν τόσο ώστε απαιτούσε η ανάγκη. Το αυτό λοιπόν πρέπει να κάνουμε και εμείς σε παρόμοιες περιστάσεις. Θα δίνουμε τόσα όσα το καλεί η ανάγκη και ό,τι απαιτεί η περίσταση. Εάν βέβαια θέλουμε να είμαστε και εμείς ελεήμονες και όχι απλώς να λεγόμαστε. Θα πρέπει να προσέξουμε και τις συλλογική ελεημοσύνη, δηλαδή που να βοηθάνε όλοι μαζί. Ερώτησης. Πολλά από τα χριστιανικά περιοδικά ασχολούνται σχεδόν εξ ολοκλήρου με κοινωνικά και πολιτικά θέματα. Είναι σωστό αυτό? Εμείς πρέπει να τα διαβάζουμε?
απάντησης. Και βέβαια πρέπει να τα διαβάζουμε και να τα παραδιαβάζουμε μάλιστα. Δεν ζούμε έξω από την κοινωνία, δεν ζούμε στην έρημο, δεν βρισκόμαστε στα μοναστήρια. Στην πολύκοσμη κοινωνία ζούμε. Γι' αυτό χρειάζεται η διαφώτιση από την Εκκλησία, στα διάφορα κοινωνικά θέματα, όπως και στην περίπτωση αυτή, στο να γράφουν και να λένε την πολιτική κατεύθυνση την οποία αυτοί γνωρίζουν από τη γραφή και μας τη λένε. Βλέπετε, δεν τα ξέρουμε όλα αυτά όλοι. Πολλοί χριστιανοί δεν ξέρουμε ούτε γιατί ψηφίζουμε, ούτε πολύ περισσότερο τι ψηφίζουμε. Δεν ξέρουμε ακόμη ότι απαγορεύεται να ψηφίζουμε αθέους, αντιχρίστους και ανθρώπους απίστους και πολεμίους της Εκκλησίας. Και όμως εμείς τους ψηφίζουμε. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη να γράφονται και αυτά από την Εκκλησία για να διαφωτιζόμαστε. Και δεν θα έρθει ποτέ καιρός που θα πούμε ότι τα μάθαμε όλα και δεν μας χρειάζονται άλλα. Γι' αυτό επιβάλλεται να ακούμε και να διαβάζουμε συνεχώς. Ερώτησης. Μπορούμε και εμείς οι λαϊκοί να λέμε ευλογημένοι